Κυρία Κουντούρα, ήθελα να ρωτήσω εσάς, το δικό σας κόμμα, τι βάζει σαν στόχους για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας? Το χθες το ξέρουμε όλοι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είχαμε ένα χρέος 290 δις με 120% του ΑΕΠ. Έγινε μια διαχείριση στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο περίπου 240 δις, συν το PSI 160 δις. Το οποίο τελικά όλο αυτό το διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και κατάφερε να μας αφήσει ένα χρέος 330 δις με 180 του ΑΕΠ. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια κακοδιαχείριση, για να είμαι όσο πιο ευγενική μπορώ, και ερχόμαστε στο σήμερα. Το σήμερα λοιπόν για μας είναι πολύ σημαντικό. Μέσα από το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο τουλάχιστον εγώ διαχειρίστηκα, είδα ότι εάν δουλέψεις μεθοδικά, σωστά και έχεις και τη βοήθεια, αν θέλεις, γιατί ήταν πολύ σημαντικό το ότι το Υπουργείο μας, με υπερυπουργό τον κύριο Σταθάκη, που είχε και τα συναρμόδια Υπουργεία Ναυτιλίας, Υποδομών, Ανάπτυξης, το ΕΣΠΑ και Τουρισμού, είχε μία δυνατότητα να ενεργεί πολύ γρήγορα και να προλαβαίνει, να παίρνει πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Καταφέραμε λοιπόν σε αυτό το Υπουργείο, μετά από σκληρή δουλειά και με πολύ αντίξωες συνθήκες, εκλογές, δημοψήφισμα, capital controls και τα media να τραυματίζουν τον ελληνικό τουρισμό και την εικόνα της χώρας, να έχουμε τη χαρά και την ικανοποίηση να κλείνουμε τη σεζόν με το ιστορικό ρεκόρ 26 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών και περίπου 15,5 δις ευρώ έσοδα. Παίρνοντας βέβαια ένα πολύ καλό έτσι ξεκίνημα από την περσινή χρονιά, συγκρίνοντας το 2014, που ήταν επίσης πολύ καλή χρονιά, με 22 εκατομμύρια και 13,5 δις. Όλα αυτά που λέτε, έτσι, λοιπόν, οι ανέλογους τι στόχο έχουν για πάει? Αυτός είναι ο στόχος. Αποδείξαμε λοιπόν οι ανέλογοι από το δικό μου Υπουργείο, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία, τα άλλα πέντε που είχαμε, ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση μπορεί να γίνει αν δουλέψεις μεθοδικά, με πρόγραμμα, και φυσικά έχει τη βοήθεια, όπως είπε και ο Υπουργός, το να γίνουν κάποιες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό, στη δημόσια διοίκηση. Αλλά πάνω απ' όλα θεωρώ πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις. Πράγμα το οποίο επίσης καταφέραμε στο Υπουργείο. Όταν πήγα, βρήκαμε πάρα πολλές επενδύσεις, περίπου 700-800 χιλιάδες που μέναν, 700-800 εκατομμύρια επενδύσεων που ήταν στα συρτάρια, περίπου μέχρι 2 δις, τα οποία ξεμπλοκάραμε και προχωρήσανε ταχύτατα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι γίνανε καινούργιες επενδύσεις, καινούργιες αδειοδοτήσεις, περίπου 2 με 5 δις. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι είναι ελληνικές επενδύσεις. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σπουδαίο. Με το ΕΣΠΑ, το οποίο διαχειριστήκαμε, εγώ που είχα την ανάγκη να τονώσω τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ΕΠΑΝΕΚΑ έβγαλε περίπου 50 εκατομμύρια και άλλα 60 εκατομμύρια, 110 σύνολο, για να μπορέσουν και αυτοί να μπουν στη διαδικασία, να αναβαθμιστούν, να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Όλα αυτά γίνανε μέσα σε 4 μήνες, πάρα πολύ γρήγορα. Και βάλαμε βέβαια και τις βάσεις, έτσι ώστε να κάνουμε και την κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας και όλα αυτά που χρειάζονται για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, σχεδιάζοντας ένα ΕΣΠΑ το οποίο θα εξειδικευτεί τώρα, αυτή τη στιγμή γίνεται, και λυπάμαι που δεν μπορώ να το διαχειριστώ γιατί έγινε πολύ καλή δουλειά, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα πάνε όλα εξαιρετικά καλά γιατί μπήκανε τα θεμέλια, και κάπως έτσι μπορεί να πάρει μπρος η οικονομία μας, αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη την οποία τα τελευταία 5 χρόνια δυστυχώς την ακούγαμε μόνο, δεν τη ζήσαμε. Νομίζω ότι μπορεί να έρθει με μια καλή διοίκηση. Ανεξάρτητα τι Έλληνες λοιπόν αποδείξαμε, ότι και να διοικήσουμε ξέρουμε και να στηρίξουμε στα δύσκολα την Ελλάδα. Αλλά και πάνω απ' όλα, στο Υπουργείο Διοικητική Συνέχεια, όπως είπε ο κ. Καρμαλής, και θα σας πω και κάτι άλλο. Να υπάρχει συνέχεια στο κράτος σε όλα τα Υπουργεία. Επειδή εγώ θέλω να υπάρχει συνέχεια στο κράτος, θα σας πω κάτι που έκανε εντύπωση σε όλους τους υπηρεσιακούς. Άφησα τα πάντα όπως τα βρήκα. Και όπως τα έφτιαξα σε φακέλους, έτσι ώστε να ξέρει τι θα γίνει στη συνέχεια, όχι μόνο ο υπουργός που θα αναλάβει ίσως, αλλά οι υπηρεσιακοί που δουλέψανε μαζί μας πολύ σκληρά, και επί την ευκαιρία θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Και ο Γενικός μου Γραμματέας, ο κύριος Ζαχαράτος, ήταν εξαιρετικός, και ο κύριος Λιβαδάς, τον ΝΕΟΤ, που είναι υποπτευόμενος φορέας. Αλλά πάνω απ' όλα οι διευθύνσεις, οι απλοί υπάλληλοι, οι προϊσταμένοι, οι οποίοι δούλεψαν σκληρά γιατί τους εμπνεύσαμε και είχαν όραμα. Και ξέρετε κάτι, όταν έχει συνέχεια το κράτος, θα φανεί. Ναι. Επειδή μιλήσατε για το αύριο, και εμένα το αύριο με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει το χθες. Στο χθες γίνανε λάθη, το ξέρουμε. Δεν έγινε καμία
μεταρρύθμιση. Δεν έγινε ποτέ ανάπτυξη. Ήταν όλα ευχολόγια. Δεν, τα νομοσχέδια, τα λέγαμε και στο διάλειμμα, ερχόντουσαν σχεδόν έτοιμα, φτιαχνόντουσαν χωρίς καν διαβούλευση με τους φορείς. Τα φέρναν έτοιμα, εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα συμφέροντα. Όταν γινόταν η διαβούλευση, οι φορείς φωνάζανε, λέγανε δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες μου, δεν τους υπολόγιζε κανένας. Υπήρχε ένα κομματικό κράτος. Μήπως πρέπει να γίνει τότε αυτό που λέει ο κύριος Καραμανλής, ένα πολιτικό μνημόνιο, να συμφωνήσετε όλα τα κόμματα σε κάτι? Δεν γίνεται, θα σας πω γιατί δεν γίνεται. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα καταλάβετε και τη δική μου σκέψη. Αυτό που πιστεύω και πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός είναι ότι το κομματικό κράτος δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Οι συνδικαλιστές από το ΠΑΣΟΚ, που όπως πολύ σωστά υπόθηκε ήταν 20 χρόνια, δεν αφήνανε, δεν υπήρχε πολιτική βούληση για να γίνουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που ήταν όμοιροι ψηφοθυρίας. Τι έγινε στην υγεία, τι έγινε στην παιδεία? Ερχόταν ο ένας υπουργός, όχι κυβέρνηση σε κυβέρνηση, από υπουργό σε υπουργό και άλλαζαν τα πάντα. Τι έγινε για τη φοροδιαφυγή και για το λαθρεμπόριο? Όλο ευχολόγια. Θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Θα πατάξουμε. Γιατί τότε δεν κάνετε ένα πολιτικό μνημόνιο, όπως είπε ο κ. Καραμανλής, για να συνεργαστείτε όλες αυτά τα πέντε βασικά? Παπαϊωάννου, μια συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, που απέδειξε ότι το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να συγκαλύψει. Θα σας φέρω τρία παραδείγματα. Η μία και μόνη εξεταστική, που είναι οι λίστες Λαγκάρτ και η λίστα Χριστοφοράκου και οι Siemens και τα εξοπλιστικά, που είναι? Δεν έγινε τίποτα. Εμείς τι κάναμε? Βάλαμε το πρώτο λιθαράκι, Υπουργείο Διαφθοράς. Ο κύριος Αλεξιάδης, με τον οποίο εγώ συνεργάστηκα τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, έγιναν 11.000 έλεγχοι. Μπήκανε κλιμάκια σύνθετα για να χτυπήσουν τη μαύρη αγορά, την παρανομία στα παράνομα καταλήμματα. Μπήκανε πρόστιμα. Άρα, για πρώτη φορά. Θα πήγανε στην εφορία και σε αντιμετωπίσανε. Πήγανε, μισό λεπτό, θα σας απαντήσω. Πηγαίνανε στην εφορία όλοι εμείς, οι απλοί πολίτες. Και μας αντιμετωπίσανε. Σας παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω, θα σας απαντήσω. Πηγαίναμε στην εφορία και συνεχίζουμε και πηγαίνουμε οι απλοί πολίτες και μας αντιμετωπίζουν σαν απατεώνες. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε απατεώνες. Θέλω να πω λοιπόν, όπως πολύ σωστά υπόθηκε από τον εκπρόσωπο του Ποταμίου, ότι εδώ χρειάζεται πολιτική βούληση. Αυτό λοιπόν εμείς λέμε. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει να υπάρξει τιμωρία και επιτέλους πρέπει να λειτουργήσουν οι έλεγχοι. Δεν γίνεται αυτή η ασυδοσία και δεν γίνεται οι νόμοι οι οποίοι έρχονται και δημιουργούνται όπως δημιουργούνται να είναι πρόχειροι, να είναι αποσπασματικοί, να μην καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Άρα λέτε ότι δεν μπορεί να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα γιατί εκείνα θα συγκαλύψουν και θα σας εμποδίσουν. Εάν και εφόσον είναι να γίνουν συνεργασίες, πρέπει να γίνουν έντιμες συνεργασίες. Αν δεν γίνουν έντιμες συνεργασίες, όπως ήταν αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η χώρα να έχει μέλλον. Γιατί όπως πολύ σωστά υπόθηκε και θα κλείσω με αυτό, θέλει πολιτική βούληση. Θα σας πω το εξής. Όταν παραδείγματος χάρη υπήρχε ένα εθνικό σχέδιο για κάτι και αναφερθήκαμε στον τουρισμό. Και δεν θέλω να δικήσω και τον κύριο Γερουλάνο, γιατί μου θύμισε ότι από το 2010, επί εποχής του, άρχισε η ανάπτυξη του τουρισμού. Και πραγματικά κάθε χρονιά με το εθνικό σχέδιο ψάχνουμε αυτό το όρομα να συστρατευτούμε όλοι από πίσω, το ψάχνουμε τόσο καιρό, τόσο χρόνια αυτό λέμε. Μια στρατηγική, ναι, μια στρατηγική όμως για όλη τη χώρα. Στο Υπουργείο μου, ας πούμε, εμείς κάναμε μια στρατηγική. Τι είπαμε, θέλουμε επιμήκυνση της περίοδου. Πώς θα το πετύχουμε, 1, 2, 3, το πετύχαμε. Τι θέλουμε, πολυθεματικό τουρισμό με κριτήρια και προδιαγραφές για να στηρίξουμε αυτή την επιμήκυνση. Το πετύχαμε, το φτιάξαμε. Τι άλλο χρειαζόμαστε, περιφέρειες, φορείς, ιδιωτικό φορέα. Τι χρειάζεται να κάνουν αυτές τις κινήσεις για να μπορέσουν οι περιφέρειες να κρατήσουν τους τουρίστες που θα κάνουν την επιμήκυνση? Μήπως όμως το Υπουργείο Τουρισμού, πάρα πολύ ωραία που τα πετύχατε όλα αυτά. Να μιλήσουμε για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ΕΣΠΑ. Ποια ήταν η απορρόφηση? Έχετε δει τι έχει γίνει στο ΕΣΠΑ το τελευταίο 2 μέρες? Ποια ήταν η απορρόφηση? Με τον υπηρεσιακό υπουργό. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν. Είναι μάγος, λέτε. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε που τι είναι ο Χάρι Πότερ, μέσα σε 3 μέρες δηλαδή ο υπηρεσιακός υπουργός έκανε θαύματα, αυτό που έγιναν 6 μήνες δεν ήταν. Δεν είπαμε αυτό, κανένα λοιπόν, πρόβλημα δεν έχει. Ποια ήταν η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, κυρία Παπαϊωάννου? Τραγική απορρόφηση. Τι προβλήματα υπήρχαν? Από το 18 στο 3 σε 2 χρόνια τραγική απορρόφηση. Υπήρχαν προβλήματα και από τον επενδυτικό νόμο και αναγκαζόμαστε τα καινούργια χρήματα, ο κ. Σταθάκης θα σας τα πει, το 70% να πάνε στα προηγούμενα που δεν ολοκληρώθηκαν. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει βούληση, όταν δεν υπάρχει στρατηγική, όταν δεν υπάρχει σχέδιο, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Εμείς για το ΕΣΠΑ τι κάναμε, τι είπαμε, πάλι για τον τουρισμό. Είπαμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη. Πώς θα το κάνουμε, βγάλαμε το ΕΠΑΝΕΚ. Απλά πράγματα.
Για το 2009 ο κύριος Καμένος είχε διαχωρίσει τη θέση του γιατί ακριβώς δεν ήθελε να χαρίζεται σε καμία συγκάλυψη κανενός σκανδάλου. Και από τότε ό,τι έχει αποκαλύψει και ό,τι έχει καταγγείλει έχει δικαιωθεί στο 100%. Και αυτό το λέω δεν γιατί. Ωραία, αυτό τώρα ξεκινάει. Τελεία. Το λέω γιατί αυτοί οι οποίοι τον κατηγορούν είναι αυτοί οι οποίοι. Τελειώνω. Τελειώνω. Όχι, δεν θα αλλάξουμε θέμα, κύριε Γερουλάνο, θα πω την άποψή μου. Έχει δικαιωθεί. Γιατί το ΠΑΣΟΚ το οποίο διαμαρτύρεται έχει ψηφίσει το νόμο περί ευθύνης υπουργών, έχει απαλλάξει τους διοικητές τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια μετροπολογίες, έχει καλύψει όλους τους διοικητές ΔΕΚΟ που κάνανε όλη την διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και ενοχλούνται όταν βγαίνει κάποιος πατριώτης, κάποιος που υποστηρίζει. Όχι, κύριε Γερουλάνη, γιατί ήσασταν αγενής πριν. Η πραγματικότητα είναι. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι μας ενοχλεί, ξέρετε τι, το θερμόμετρο που δείχνει τον πυρετό. Τον πυρετό δεν τον βλέπουμε. Κάνετε λάθος.